Καλωσορίσατε και σήμερα. Ναι, είναι 5 η ώρα. Ναι, είστε συντονισμένοι στον Sky γιατί έχει ξεκινήσει το My Style Rocks. Πιο συναρπαστικό και πιο εφάνταστο από ποτέ. Γνωρίσαμε χθες τις 9 μουσες του My Style Rocks, τις 9 διαγωνιζόμενες. Και τώρα θέλω να ποζάρετε έτσι πολύ ωραία γιατί έρχεται και είναι πολύ αυστηρός. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κουλός. Σήμερα έβαλα και εγώ μαύρα για λίγο να ταιριάζουμε. Εγώ με blue black. Μήπως και σε πείσανε με φωτογραφίες, θα στο λέω κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα θα στο λέω, τίποτα. Πάρε τη θέση σου παρακαλώ Δημήτρη και πάμε τώρα να υποδεχτούμε την κυρία η οποία έχει υπηρετήσει πάρα πολλές στάσεις της μόδας, αλλά η φετινή της στάση είναι κριτής του My Style Rocks και είναι η κυρία Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Έτσι, Ματσέλο, έχω συνηθίσει να χορεύεις, ρε παιδάκι μου, αφού είσαι αυτό το άτομο. Δεν μπορώ να κρατηθώ, δεν μπορώ. Μπορείς να χορεύεις με ένα τέτοιο outfit. Εννοείται, καλέ, και με τα κούνια και με όλα. Πού θα το φορούσα, όταν έβγαινες έξω, πού θα το φορούσα αυτό. Πού θα το φορούσα. Ναι, ναι. Μετά το My Style Rocks, ναι. Θα πήγαινα έτσι να φάω κάτι ελαφρύ με ωραία παρέα. Ναι. Και μετά θα έπαινα και ένα ποτάκι. Θα με έπαιρνες μαζί. Θα σε έπαιρνα μαζί, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Πάρε σε παρακαλώ τη θέση σου, Ηλιάνα. Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον άνθρωπο που έχει βάλει την ανεξίτηλη υπογραφή του από την πρώτη μέρα. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Στέλιο Κουδουνάρη. Λατρεύω αυτό το ντροπαλό χαμόγελό σου όταν φεύγεις, ναι. Και μετά όταν κάθεσαι εκεί στην καρέκλα, αλλάζεις και γίνεσαι ο κύριος Στέλιος Κουδουνάρης. Δεν έχω πιο αμήχανη στιγμή από αυτή, να ξέρεις. Ξέρεις τι ωραίος πίσω όμως. Αλήθεια του λες. Πάρα πολύ. Και θα πούμε κάποια στιγμή αργότερα πώς ήσουν και στη φωτογράφηση, παιδιά, που κάναμε μαζί. Υπέροχο. Αλλά όχι ακόμα. Υπέροχο. Θα τα πούμε. Θα σας τα πούμε όλα και θα σας τα δείξουμε. Σε παρακαλώ, κάτσε. Σε παρακαλώ, Στέλιο μου. Και τώρα νομίζω ότι όλοι και εμείς εδώ, αλλά και εσείς από το σπίτι, παρακολουθείτε φανατικά το My Style Rocks τόσα χρόνια τώρα. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τις 9 διαγωνιζόμενες. Πάμε, κορίτσια! Βλέπω πολύ διαφορετικές να είστε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Εύα Φούσκα και απορώ τι μπορεί να σκέφτηκε για να κάνει αυτό το στυλ και ποιο είναι το κόνσεπτ της. Θα τα μάθουμε σε λίγο. Και το ρούχο. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Γεια εγώ σου, το Εύα νιώθω μου. Πάντα, να ξέρεις. Ποιο είναι το σημερινό κόνσεπτ? Λοιπόν, σήμερα το κόνσεπτ είναι το εξής. Είμαστε στο Abu Dhabi διακοπές με την αδελφή μου και τον άντρα της. Δεν έχω πάει ποτέ στο Abu Dhabi. Ούτε εγώ, δεν μας πειράζει όμως. Και έχω υπόνοιες ότι απατάει την αδελφή μου.
Ο άντρας της. Ο άντρας της. Οπότε εγώ τον παρακολουθώ για να μάθω την αλήθεια. Αυτός λέει ότι έχει πάει σε επαγγελματικό ραντεβού και εγώ θέλω να δω αν πάει όντως σε αυτό ή σε κάτι πονηρό. Κρίνεται το στυλ και βαθμολογείται. Τώρα, να σου πω κάτι, θα έπρεπε να είσαι πολύ ευχαριστημένη κανονικά. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Α, βλέπω ένα τεσάρι. Σε λένε το βάλε το 4. Εγώ θέλω να ξεκινήσω όμως από την Τζορτζίνα που βάλε το 2. Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος τώρα, άκουσέ με. Τζορτζίνα, γιατί έβαλες 2. Το παπούτσι είναι πολύ ψηλό. Θα ήθελα πιο χαμηλό γιατί. Για το συγκεκριμένο αυτό που θα κάνεις την παρακολούθηση. Για να είσαι πιο άνετη, να κοιτάς, να κάνεις, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Θέλει λίγο... Δεν σκοπεύω να τρέξω, έτσι κι αλλιώς. Από ξενοδοχείο στο ταξί θα πάμε και από το ταξί στο άλλο ξενοδοχείο. Τι έχεις και μέσο όρο 3 από τα υπόλοιπα κορίτσια. Χαμός. Εντάξει, έχεις ανέβει πάρα πολύ. Επιτέλους. Ξεκάθαρα, μέσα σε μία μόνο μέρα, παίρνεις τη θέση σου μπροστά στους κριτές. Και πάμε καλησπέρα. Κατευθείαν να δούμε τι έχει να πει η Ηλιάνα για αυτό το κόνσεπτ και αυτό το look. Εύα μου, γεια σου. Είμαι πολύ χαρούμενη αρχικά που έχεις σκεφτεί πάρα πολύ το σημερινό κόνσεπτ. Άκουσες πάρα πολλά πράγματα χθες και από τους τρεις μας και από τις φίλες σου και νομίζω σε βοήθησαν πάρα πολύ. Και με στεναχώρησαν να πω, νομίζω ήταν λίγο άδικα. Σου πέρασε όμως γιατί πήγες στο Αμπουντάμπι σήμερα και έχεις βάλει τα ωραία σου. Το ξεπερνάω στο Αμπουντάμπι. Τα μεταξωτά. Πας για παρακολούθηση. Λοιπόν, θεωρώ και εγώ ότι έτσι όπως το περιγράφεις, από ξενοδοχείο σε ταξί και από ταξί ξενοδοχείο. Όντως, είσαι μία παρουσία που έχει πάει διακοπές εκεί, μαζί με την οικογένειά της. Έτσι ντύνεσαι όμως και στη ζωή σου, δηλαδή ο γαμπρός σου θα πει «Α, καλέ, η κουνιάδα μου». Ντύνομαι έτσι για το Αμπουντάμπι. Για το Αμπουντάμπι, δηλαδή μπορεί να σε αναγνωρίσει, θα έπρεπε να καλυφθείς, να φορέσεις δύσκολα κάτι άλλο. Δύσκολα θα με αναγνωρίσει. Δύσκολα δεν είναι κάτι που το συνηθίζω. Ωραία, πιστεύεις θα καταλάβει ότι η μπλούζα που φορά σου πάει λίγο μεγάλη και σου πέφτει όταν περπατάς. Δεν θέλεις να χάσεις έτσι και ένα δευτερόλεπτο, γιατί το ένα δευτερόλεπτο που εσύ θα κοιτάξεις αλλού για να φτιάξεις την μπλούζα, το χάσες. Άμα χρειαστεί να τρέξεις, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι αυτός θα τρέξει. Ωραία. Ας μείνει λοιπόν στη φαντασία μας αυτό το look και το τι συμβαίνει με το γαμπρό σου. Στέλιο, εσύ τι λες. Λοιπόν, γι' αυτό που πήγες να κάνεις είναι ένα πάρα πολύ αδύναμο και διάφορο look. Εντάξει, πάρα πολύ αδύναμο. Θα μπορείς να φοράς ένα μακρύ μαντό, σατέν, μία ωραία πλούσια παντελόνα, είσαι πολύ ψηλή και αυτή η παντελόνα φαίνεται παντελονάκι, αυτό το τουνίκ φόρεμα φαίνεται πολύ μίζερο. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι σου είναι μικρή, ότι σου είναι μεγάλη που σου λέγει Λένα, πιστεύω ότι σου είναι μικρή με ένα πάρα πολύ βαθύ ντεκολτέ που δεν είναι ή σωστά φτιαγμένο ή σωστό για το σώμα σου. Τα γυαλιά αυτά είναι όχι, το κολλί αυτό είναι όχι. Η τσάντα αυτή δεν καταλαβαίνω τι ρόλο παίζει, ούτε τα παμπούτσια τα καταλαβαίνω. Τι σχέση έχουν αυτά τα πέδιλα, για δείξτε μας λίγο. Τα βελούδινα, πορτοκαλί. Okay. Πάντως, το βελούδινο πέδιλο είναι κατεξοχήν χειμερινό υπόδημα. Δημήτρη μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν σου πάνε τα ρούχα. Απλά θέλω να κάνεις εικόνα, εμένα η δουλειά μου είναι εικόνα. 2023 η Εύα στο Αμπουντάμπι. Μπαίνουμε σε χρονοκάψουλα και βγαίνει η Εύα στη Μύκονος δεκαετίας του 70. Θα βρούμε και τον Μπελεκάνο, τον Πέτρο. Okay. Ξεκίνα, Δημήτρη, με την βαθμολογία. Ναι. Ωραία. Σου βάζω ένα πάρα πολύ ωραίο 3. Wow. Συγγνώμη, Δημήτρη, να πω κάτι. Yeah. Δηλαδή, αν είχε πάει στη Μύκονο με τον Μπελεκάνο, θα ήταν 5. Θα ήταν 4 για το παπούτσι. 4 για το παπούτσι. Ναι, okay, ναι. Το Μπελεκάνος μου λείπει και το κόνσεπτ. 3 για το κολλιέ που είναι κοντό και δεν είναι πολύ μακρύ, όσο είναι τα 70s. Ας μην το πιάσουμε από εκεί και θα πέσουμε. Η γυαλιά είναι μικρά, δεν είναι 70s. Ξέρεις, θα αλλάξουμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Τίμια προσπάθεια, το σκέφτηκες, δοκίμασες και έκανες κάτι τελείως διαφορετικό με χθες. Εγώ το ακούω πάρα πολύ αυτό. Μπράβο σου. Βήμα-βήμα, θα φτάσουμε. Ευχαριστώ πάρα 2. Πολύ. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Στέλιο, ήρθες. Μάλλον ήρθα. Μάλλον ήρθα. Εύα μου, αν και χθες ήσουν πολύ λάθος, σε προτιμούσα σε εκείνο το δρόμο. Προτιμώ πράγματα από τη ζωή σας για να σας γνωρίσουμε και να κάνουμε μετά τα πειράματα. Εντάξει. Λοιπόν, παρόλα τώρα αυτά, για να σοβαρευτούμε, θα σου βάλω 1 για σήμερα. Τη σοβαρεύτηκα πολύ. Γιατί αρκετά μας άφησες. Okay. Η βαθμολογία για σήμερα είναι 9, πολύ διαφορετική από τη χθεσινή. Και τώρα μπορείς να πάρεις τη θέση για να υποδεχτούμε την επόμενη διαγωνιζόμενη.
κοντά μας τώρα στην παρέα μας θα έρθει η Εμίλια Βόντερ. Μου, πού πηγαίνεις, λέγε. Λοιπόν, εγώ έρχομαι Ελλάδα εν τέλει. Είμαι στο αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε από το χθεσινό κόνσεπτ που είχε γίνει το αποχαιρετιστήριο πάρτι στο Μαϊάμι. Ναι, ωραία. Έρχομαι στην Ελλάδα. Έχω μετά ραντεβού με τους ανθρώπους της παραγωγής. Οπότε είμαι και λίγο ντυμένη. Εδώ για το My Style Rocks. Όχι, ναι, με το My Style Rocks, με την παραγωγή. Α, οκ. Okay. Οπότε αυτό είναι το outfit, το airport look μου. Αυτό. That's it. Okay. Το κρατώ αυτό, κρατήστε το κι εσείς και για να δούμε τώρα τι θα αντιληφθούν από το σημερινό look και την περίσταση. Ναι. Συγγνώμη, γίνεται λίγο να ανοίξει το παλτό να τη δούμε ολόκληρη. Ναι. Μα για όνομα του Θεού, Χριστιανά, φυσικά. Εννοείται μπορώ να το ανοίξω. Να δούμε και το παπούτσι λίγο. Ναι, το παπούτσι αυτό πλέον το βρίσκεις με κιάλια στην αγορά. Γιατί το λες αυτό? Αυτό. Ναι, είναι λίγο δύσκολο πλέον να βρεις αυτό το παπούτσι. Μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί εγώ δεν ξέρω είναι πραγματικά. Είναι ένα συγκεκριμένο παπούτσι, όποιος γνωρίζει, ξέρει. Περιφραστικά μπορείς γρήγορα να μου το εξηγήσεις. Είναι ένα, είναι πούμε, ένα πολύ σπουδαίο παλιό παπούτσι. Δεν είναι παλιό παπούτσι, απλά δεν μπορείς να το βρεις εύκολα στην αγορά. Και πανάκριβο, υποθέτω. Ακριβό, εντάξει, ναι. Okay. Ναι. Αυτό δηλαδή πρέπει να το κάνεις παραγγελία για να το αποκτήσεις. Και αν είσαι μέλος και όλα αυτά. Αν δηλαδή σε ξέρουν, είσαι πελάτης. Άρα ναι. Και είσαι πελάτης και σε ξέρουν, καταλαβαίνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ναι, αυτά τα συγκεκριμένα μ' αρέσουν. Οκ. Okay. Κορίτσια, ψηφίστε για όλα αυτά που ακούσατε. Χριστιανά, έχεις βάλει 3. Θέλω να μου πεις τι σε έκανε να μην βάλεις, πούμε, 4. Το 5 είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά 4. Ομολογώ ότι με κλειστό παλτό μου άρεσε λίγο παραπάνω. Εσωτερικά το βρίσκω λίγο λάθος. Θα πρόσθετα σίγουρα ζώνη. Γιατί το βρίσκεις λάθος εσωτερικά, τι έχει? Τώρα σου εξηγώ το λόγο. Θα πρόσθετα κάποια ζώνη, γιατί είναι όλα πολύ ρηχτά πάνω σου. Αυτό ήταν το... Παρακαλώ. Oversized. Είναι όλα oversize πάνω, ναι, οπότε είναι. Θα μου άρεσε μια ζώνη. Ναι, ταξιδεύω. Θέλω να είμαι χαλαρή. Θέλω να είμαι στυλάτη. Είμαι στυλάτη. Και επειδή ταξιδεύεις και από μακριά και το ταξίδι σου θα είναι πάρα πολλές ώρες, σίγουρα τα ρουχαλάκια σου θα τσαλακωθούν. Δεν μπορώ. Θα είμαι στο lounge μου πριν ταξιδέψω. Θα είμαι χαλαρή. Έχω όλα τα απαραίτητα. Δεν σου είπα ότι εγώ δεν είσαι θέλω καλά. Να βλέπω γυναίκες να ταξιδεύουν έτσι. Πήρες και ένα 3,3. Πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένη και να πας τώρα χαμογελαστή στη θέση σου μπροστά στους κριτές, Εμιλία μου. Not bad. Δημήτρη μου. Έχεις μια αυτοπεποίθηση η οποία μένα τη σέβομαι, να σου πω την αλήθεια, και μ' αρέσει. Μερικές φορές βέβαια αυτό το πράγμα μπορεί να θεωρηθεί έπαρση. Ναι. Okay, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Να σου πω τώρα στιλιστικά. Ναι. Τα χρώματα αυτά τα γίνα που φοράς είναι αγαπημένα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λίγο το cargo όλο αυτό, look, τέλειο. Θεωρώ ότι το πουκάμισο είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι oversize για να το φοράς μέσα από το παντελόνι. Είναι extra small. Άμα θέλετε, λέτε να με ελέγξετε. Extra small, extra small. Δεν είμαι ασφάλεια αεροδρομίου για να σε ελέγξω. Ναι, ούτε είναι να σε ψάξω. Ρούχα. Έτσι είναι αυτά τα ρούχα. Το καταλαβαίνω. Χθες είχαμε πρόβλημα, ήταν μικρά, αλλά στενά. Αλλά για μέσα από την παντελόνα είναι αυτό, πολύ μεγάλο. Είναι oversize. Καλέ. Περίμενε, μιλάνε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ναι, αλλά έχει φτάσει η Μιλία μέχρι εδώ, με ρωτά. Πραγματικά είναι oversize για αυτό την παντελόνα. Προσπαθώ, Okay. Θα το προτιμούσα με ένα λευκό πουκάμισο, ας πούμε εγώ. Και μετά θα μου λέγατε basic, γιατί έβαλες λευκό και το λευκό θα ήταν το πιο safe, η πιο safe επιλογή. Αυτό θεωρείς ότι δεν είναι basic? Γιατί να είναι basic? Έχω παίξει με κάποια γίνα χρώματα, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εξαιρετικά. Ναι, ναι. Μα όλη αυτή η χρωματική παλέτα είναι ίδια, δεν έχει παίξει με τα χρώματα. Γιατί είναι, ίδια αυτό είναι λίγο πιο κλειστό, αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτό. Ναι, αυτό είναι όλα... ακόμα λίγο πιο ανοιχτό. Είναι όλα στην ίδια παλέτα όμως.
είναι όλα στην ίδια παλέτα. Ίδια παλέτα όλα, δεν λέω κάτι, αλλά το ένα πιο ανοιχτό, το άλλο πιο, λοιπόν, είναι πιο πολύ κλειστό. Έχω παίξει. Παλέτα. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μείνουμε στο παιχνίδι. Μ' αρέσει που είσαι παιχνιδιάρα, αλλά τώρα δεν είσαι. Τι δεν σας αρέσει, κύριε Σκουλέ, τέλος πάντων. Το oversize που κάμισο μέσα από την παντελόνα, γιατί είναι πολύ φαρδί εδώ και με ενοχλεί. Ωραία. Ναι. Επίσης τα παπούτσια, ενώ είναι πολύ ωραία και είναι δύσκολο να τα βρεις όλα αυτά, ναι, θεωρώ ότι την παντελόνα που φοράς θα ήθελα λίγο πιο μεγάλα παπούτσια, λίγο πιο τσάμπι. Είναι πολύ flat, πολύ μικρά και δεν μου αρέσει, μου κάνει ένα μικρό ποδαράκι μέσα από μια μεγάλη παντελόνα. Θα ήθελα, μπορεί να είναι το ίδιο στυλ, αλλά με πιο μεγάλο πάτο ίσως. Κάτι λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Okay, γιατί δεν ταιριάζει πολύ με το μέγεθος του παντελονιού. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέτε με τα παπούτσια. Ίσως, ναι. Είναι μια παντελόνα μεγάλη καμπάνα κάτω, ναι, με ένα παπούτσάκι να. Κατάλαβες, είναι σαν να περπατάς έτσι. Φέτος που έχουν βγει τα κάργο, τα πατάνε, τα σέρνουν, είναι όλα φαρδιά. Ναι, μα συμφωνώ. This is the point. Ήθελε άμα ήθελα το κοντίνο, θα πήγαινα το κοντίνο το παντελόνι. Λίγο πιο μεγάλο παπούτσι. Είναι πολύ flat, πολύ μικρό. Okay. Ήθελα άλλο παντελόνι. Ηλιάνα μου. Εμιλία. Μη μου κάνεις εμένα. Ηλιάνα. Πρόσεχε, γιατί είσαι, ναι, από πού είσαι. Από πού είμαι. Ναι. Από πού. Από πού είσαι, είσαι από εδώ, είσαι από το Μαϊάμι, από πού είσαι από εδώ. Όχι, όχι, από εδώ είμαι. Από πού. Πειραιά έχω μεγαλώσει. Ωραία, κοντά είμαστε, έχουμε από την Πάτρα. Α. Μη μου κάνεις μου. Πάτρα, Πειραιά είναι κοντά, δεν το όχι, ξέρω. Είναι κοντά αλλού. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η παλέτα που έχεις βάλει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι προσπάθησες και έφερες ένα τελείως διαφορετικό look. Έρχεσαι όμως από το Μαϊάμι στην Ελλάδα και είναι χειμώνας. Ναι. Θεωρώ ότι είσαι άνετη. Χειμώνας στην Ελλάδα, εντάξει, ναι, okay, το δέχομαι. Εμένα μου αρέσει δηλαδή στο αεροδρόμιο. Κοίταξε, καταρχάς, για να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά του, το δέχεσαι ή το δέχεσαι. Αυτή είναι η αυτό γνώμη, έτσι. Που, ναι, εννοείται, ναι, προφανώς. Δηλαδή, όχι, καταλαβαίνω αυτό που ακούω. Αυτή ωραία τη στιγμή το καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνεις. Ναι. Σήμερα συνεννοηθήκαμε. Λίγο καλύτερα από χθες. Ωραία. Τέλειο. Λοιπόν, εμένα, Εμιλία, μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Κατά μία έννοια. Α. Λοιπόν, μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα τα ρούχα που φοράς. Και αν εάν καθόμουν σε μια γωνιά στο αεροδρόμιο, θα σε παρατηρούσα. Θα τη βάλω λίγο την καπαρτίνα, γιατί είναι. Τα λόγια σου έρχεται. Κάνει κρύο στην Ελλάδα. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο σήμερα το είδατε, αύριο θα το ξαναδείτε, οπότε δείτε το σήμερα. Πού θα πάει. Δείτε το σήμερα. Και η καπαρτίνα είναι έτσι, κομμάτι. Λοιπόν, που, γιατί, το έχεις ενοικιάσει. Να το νοικιάσω. Ναι, γιατί να μην το ξαναδούμε. Λίγο δύσκολο να νοικιάσω εγώ ρούχα. Γελάνε από πίσω, γίνεται τσίρκο. Ε? Γιατί, παιδί μου. Λοιπόν, το έχεις δανειστεί. Δείτε το, δεν πρόκειται να το ξαναδείτε. Να σου λέω πω στο κάτι, συγγνώμη. Δεν σ' αρέσει. Συγγνώμη, να σου πω κάτι και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Ναι. Τα λεφτά αγοράζουν ρούχα. Δεν αγοράζουν ποτέ στυλ. Εγώ έχω στείλει, εγώ γεννήθηκα με στείλει. Μπράβο, μη λες τι δείτε, δεν θα το δείτε. Δεν ξέρεις από πού είμαστε, τι φοράμε και ποιοι είμαστε. Σίγουρα, μάλλον ξέρεις, όχι, εννοώ εδώ στο παιχνίδι. Δεν πιστεύω δηλαδή να μα το βάλει κάποια άλλη. Μα το να φοράς δύο φορές την ίδια καπαρτίνα δεν είναι λάθος. Είναι από συγκεκριμένη μπουτίξη, αλλά το ύφος σου δείτε το, ναι, δείτε το, γιατί αυτό δεν θα το ξαναδείτε. Μα εμένα δεν μου λέει τίποτα. Αυτά που λέω, έχω λόγο που το λέω. Anyways, ωραία, εξήγησέ μου, γιατί εγώ σε ρωτάω, πούμε, εγώ που δεν καταλαβαίνω γιατί θα το ξαναδούμε, λέω, το έχεις ενοικιάσει. Όχι, δεν βέβαια. Το έχω ενοικιάσει. Το έχεις δανειστεί. Το έχω αγοράσει. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ωραία, ό, το έχεις αγοράσει. Γιατί να μην το ξαναδούμε. Είναι αγορασμένα, είναι της μαμάς μου, αλλά είναι αγορασμένα για μένα. Ωραία, γιατί οπότε να μην το ξαναδούμε. Αυτή συγκεκριμένη είναι από μια συγκεκριμένη μπουτίκ. Η οποία βγαίνει μόνο εκεί. Αυτά τα τεκμήρια πλουτισμού γενικά, ξέρεις, τα τεκμήρια πλουτισμού είναι λίγο παλιακά ζητήματα. Απευθύνομαι στους κριτές, διότι οι κριτές γνωρίζουν από αυτά. Είπες ότι δεν θα εμφανιστεί εδώ το συγκεκριμένο, γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι, δεν πρόκειται ναι, να baby, εμφανιστεί. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που πεινάνε, δηλαδή. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι μου αρέσει το look σου. Και αν ήμουνα σε μια γωνία του αεροδρομίου, θα σε παρατηρούσα και θα έλεγα τι καλοντημένη γυναίκα είναι αυτή. Μετά, όσο περνούσε η ώρα, όσο σε παρατηρούσα, θα έλεγα ότι το πουκάμισο σου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και όταν βγάλεις την καπαρτίνα, βγάλει την. Ναι. Όταν βγάλεις την καπαρτίνα, επειδή βγαίνει έξω από το παντελόνι, που είναι επίσης πολύ φαρδί και μακρύ, που είναι πάρα πολύ ωραίο όμως έτσι όπως είναι, κάνει εδώ μια κοιλιά μπροστά, που εσύ δεν έχεις κοιλιά. Και αλλοιώνει πάρα πολύ τη σιλουέτα σου. Όμως διακρίνω μια προσπάθεια σήμερα και χαίρομαι που δεν είσαι διαφορετική από τη χθες. Οδεύει προς την κοψότητα αυτή η εικόνα. Αλλά λίγο με αυτή τη συμπεριφορά, έτσι κάπως κομψότητα, λίγο εκμηδενίζεται. Μάλιστα.
Η τσάντα δεν νομίζω ότι σε βολεύει πολύ, γιατί σου πέφτει συνέχεια. Να μιλάμε για outfit, το οποίο στα μάτια μου αξίζει 3, αλλά στα αυτιά μου αξίζει 0. Τώρα, από αυτά που βλέπω και φοράς, δεν μ' αρέσει τίποτα, δεν σου πάει τίποτα. Λίγο δύσκολο να νοικιάσω εγώ ρούχα. Ελά, να από πίσω γίνεται τσίρκο. Μη μου κάνεις εμένα. Λοιπόν, γι' αυτό που πήγες να κάνεις είναι ένα πάρα πολύ αδύναμο και διάφορο look. Τα λεφτά αγοράζουν ρούχα, δεν αγοράζουν ποτέ στυλ. Αλλά δεν είναι και ότι βρήκα αυτό. Γιατί δεν φοράς κάτι που να ταιριάζει τότε με το σκηνικό. Εγώ θέλω αυτό να κάνω, ξεκάθαρα. Έτσι το σκέφτηκα, έτσι μου άρεσε. Ωραία, ξέρεις, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να τα ακούω άλλο, φεύγω, τα λέμε σε λίγο. Άντε, γεια.